Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, Θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών, όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και εν Χριστώ αδελφές, σήμερα το θέμα μας που θα αναπτύξω στην αγάπη σας είναι τρία Ευαγγέλια μαζί. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο που ακούσατε πριν δύο Κυριακές, του Τελώνου και του Φαρισαίου. Το άλλο είναι το Ευαγγέλιο του Ασώτου Ιού. Και αύριο είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που θα κρίνει ο Χριστός και θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Δηλαδή αύριο μας λέει ποιους θα βάλει στον παράδεισο και ποιους θα βάλει στην κόλαση ο Χριστός μας. Για να δούμε αυτά τα τρία Ευαγγέλια, τις τρεις περικοπές μάλλον καλύτερα από τα Ευαγγέλια. Να δούμε λοιπόν ότι το πρώτο το Ευαγγέλιο είναι του Τελώνη και του Φαρισαίου. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ο Φαρισαίος, ο οποίος καταδικάστηκε από τον Χριστό, σας είπα τι θα είπε με το μυαλό του φεύγοντας. Δεν το γράφει το Ευαγγέλιο, αλλά όμως σκέφτομαι ότι αυτό θα σκέφτηκε, διότι ο Χριστός τον καταδίκασε και δικαίωσε, όπως είπαμε, τον Τελώνη. Αλλά όταν αυτοδικαιώνεσαι, όταν το εγώ σου κινείται πάντοτε να προστατεύει τον εαυτόν σου σαν δορυφόρος, το εγώ μας, να το θυμόσαστε αυτό, γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία ο εγωισμός. Σε κάθε μας πράξη που κάνει ο εαυτός μας κινείται το εγώ μας τόσο γρήγορα που προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό μας. Το εγώ δεν αφήνει ανυπεράσπιστο τον εαυτό μας σε καμία περίπτωση, και γι' αυτό ο εγωιστής δεν το καταλαβαίνει εύκολα ότι είναι εγωιστής. Δεν μπορεί να το συλλάβει με το μυαλό του, γιατί επεμβαίνει το εγώ, υπερασπίζεται τον εαυτό του, δηλαδή είπε σε ένα ψέμα. Και ενώ σου λέει ο άλλος, μα είπες ψέματα.
Το είπες το ψέμα τώρα. Αυτό που είπες ήταν ψέματα. Θα δείτε ότι το εγώ σας θα κινηθεί τόσο γρήγορα για να μην θυκτεί ο εαυτός σας. Και θα πείτε, ναι, είπα ψέματα, αλλά το είπα για το καλό. Για καλό το είπα. Προστατεύετε αμέσως τον εαυτόν σας. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν προσέξετε, το εγώ μας, όταν κάνουμε λάθος κινήσεις, δεν αφήνει εύκολα να παραδεχτούμε ότι ναι, φταίω, έκανα λάθος, να ταπεινωθώ, να ξεφτελιστώ. Προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτό το οποίο έκανα. Αυτό θα το δείτε και στην εξομολόγηση. Το κάνουμε συχνά στην εξομολόγηση. Μόλις είναι ένα αμάρτημα σοβαρό, όπως όλοι κάνω και εγώ, όπως όλοι. Οι άλλοι, έκανα και εγώ αυτό. Το όλοι γιατί το βάζουμε, ότι όπως έκαναν και οι άλλοι. Γιατί το χρησιμοποιείς στην εξομολόγηση? Υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσεις στην εξομολόγηση, αλλά δεν θέλεις να φανείς ότι είσαι κατώτερος από τους άλλους. Δηλαδή, το έκανα κι εγώ αυτό, που κάνουν και οι άλλοι όμως. Οπότε πέφτει ο εαυτός μου στα μαλακά. Ενώ όταν το παιδί σας σας πει, μαμά, μπαμπά, έμεινα στην ίδια τάξη όπως έμειναν κι άλλοι, τι του απαντάτε? Δεν με ενδιαφέρουν τι έκαναν οι άλλοι. Εσύ γιατί το χρησιμοποιείς τότε? Εσύ γιατί το χρησιμοποιείς? Εκεί θα καταλάβετε ότι η χειρότερη αμαρτία, που είναι ο εγωισμός, κινείται με τέτοια ταχύτητα που θέλει να προστατεύσει τον εαυτό μας. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Τρεις οι εχθροί: ο διάβολος, ο κόσμος και ο εαυτός μας. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο χειρότερος δεν είναι ούτε ο διάβολος. Εύκολα νικέτε, νικάτε. Εύκολα νικάτε ο κόσμος. Πολύ δύσκολα πολεμείται ο εαυτός μας, ο οποίος δεν θέλει να συμμορφωθεί με το θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θέλω εγώ. Με αυτό που θέλω εγώ. Έρχεται σε αντίθεση. Διότι αυτό που θέλω εγώ δεν είναι πάντοτε αυτό που θέλει και ο Θεός. Και γι' αυτό και αμαρτάνουμε. Δεν θα αμαρτάναμε. Όταν αμαρτάνουμε, τι κάνουμε? Το δικό μας το θέλουμε. Οποιαδήποτε αμαρτία και αν κάνουμε, εκείνη την ώρα κάνουμε το δικό μας το θέλημα. Δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ας λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Θα προστατεύσω και θα κάνω αυτό που θέλει ο εαυτός μου. Και επειδή είναι σφάλμα αυτό που κάνει ο εαυτός μου και δεν κάνει το θέλημα του Θεού, κινείται το εγώ και σου φέρνει πάντοτε μία δικαιολογία. Προσέξτε το. Κάθε φορά που κάνετε ένα αμάρτημα, κινείται τόσο γρήγορα το εγώ γύρω σου, που φέρνει μία δικαιολογία να σου δικαιολογήσει γιατί το κάνεις αυτό. Τώρα ξεκινάει η νηστεία την Καθαρά Δευτέρα. Έχουμε πει
πως είναι η νηστεία. Το γράφουν τα βιβλία. Είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή χωρίς λάδι. Σαββατοκύριακο τρώμε μόνο λάδι. Μόνο Σαββατοκύριακο. Και η μεγάλη εβδομάδα πάλι όλοι αλάδωτοι. Ούτε το Σαββάτο τρώμε το μεγάλο Σαββάτο λάδι. Ούτε το μεγάλο Σαββάτο τρώμε λάδι. Αν ρωτήσω τώρα πώς εφαρμόζεται την νηστεία έτσι όπως τη λένε οι Άγιοι Πατέρες και τα βιβλία μας, αν ρωτήσω ποιος το κάνει αυτό, ποιος εφαρμόζει ο εαυτός του, ποιοι το εφαρμόζουν, θα δείτε θα βρεθούν ελάχιστοι εδώ μέσα. Θα βρεθούν ελάχιστοι. Να το κάνουμε να δούμε. Για σηκώστε το χέρι. Ποιοι δεν τρώτε λάδι? Ποιοι δεν τρώτε? Όλοι τις 40. Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μα εδώ μέσα είστε 250 άτομα. Και είστε άνθρωποι της Εκκλησίας. Άνθρωποι του Θεού. Γιατί έρχεστε και στο κήρυγμα? Δεν είστε αντίθετοι με αυτά που λέμε, που λέει η Εκκλησία? Άρα κάνετε το δικό σας. Δεν κάνετε αυτό που λέει η Εκκλησία. Πάτε και τρώτε. Κάνεις το δικό σου. Πας και μαγειρεύεις και βάζεις λάδι στο φαΐ. Τώρα αμέσως κινείται το εγώ. Και το εγώ τι λέει? Προσπαθεί να δικαιολογήσει γιατί το κάνεις αυτό. Και ο καθένας θα πει και μία δικαιολογία για να καλύψει το εαυτό του. Θα πει μία δικαιολογία. Αυτό γίνεται σε όλα τα αμαρτήματα. Αυτό γίνεται σε όλα τα αμαρτήματα. Από τα πλέον μικρά μέχρι τα πλέον σοβαρά. Η άλλη πήγε και έκανε έκτρωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ενώ ήξερε ότι ήταν φόνος η έκτρωση, πόσες δικαιολογίες μου είπε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για να μου δικαιολογήσει και να μου πει ότι ναι με, εγώ δεν ήθελα, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ το άλλο. Το εγώ όμως εκκινήτω όλες αυτές τις δικαιολογίες που έλεγε, τελικά τι υπερασπιζότανε? Τον εαυτό της. Γιατί η ευχή πως την λέει? Φώνησα. Η ευχή που υπάρχει τη λέει φώνησα. Και για να γλιτώσει από αυτό προσπαθούσε να δικαιολογήσει μύρη για όσα. Έτσι κινείται. Σε κάθε μας πράξη, κάθε πράξη που δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, κινείται το εγώ μας να υπερασπιστεί τον εαυτό μας. Και εκεί μετράμε το μέγεθος του εγωισμού. Έτσι και ο Φαρισαίος. Τι θα έλεγε? Τον καταδίκασε ο Χριστός. Δέχτηκε άνετα την καταδίκη και ότι ο Θεός αθώωσε τον τελώνη, ο οποίος τελώνης ήταν σε μία γωνιά και τι έκανε? Έκλαιγε τα αμαρτήματά του και έλεγε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ναι, ο άλλος ήταν Φαρισαίος, ο άλλος νίστευε, ο άλλος προσευχόταν, έκανε ελεημοσύνες, έκανε όλα αυτά τα πράγματα ο άλλος. Και τελικά καταδικάστηκε. Τελικά καταδικάστηκε ο άλλος. Ενώ έκανε τόσες ελεημοσύνες, έκανε τόσες προσευχές, τον καταδίκασε ο Χριστός. Και γι' αυτό τι είπε ο Φαρισαίος? Δεν το γράφει το Ευαγγέλιο. Αλλά κινήθηκε το εγώ του σίγουρα. Και λέει ποιος με καταδίκασε? Ο Χριστός. Άντε καλά, ο Χριστός με καταδίκασε εμένα τον Φαρισαίο και δικαίωσε τον τελώνα. Τι περιμένατε? Αφού ο Χριστός
Λέει το Ευαγγέλιο ήταν φίλος των τελωνών και των πορνών. Δηλαδή έκανε παρέες ο Χριστός με τους τελώνες και με τις πόρνες. Αυτό δεν λέει το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό πήγε και στο σπίτι του Ματθαίου του τελώνη. Ο Χριστός ήταν φίλος τους. Οπότε για να δικαιώσει εαυτόν ο Φαρισαίος, τι λέει? Εμένα θα δικαίωνε. Εμένα θα δικαίωνε. Δικαίωσε τον άλλον που κάνει παρέα. Δεν πήγε στη διαδικασία να σκεφτεί αν είχε δίκιο ή άδικο. Δεν μπήκε στη διαδικασία, ούτε καν στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ο Χριστός πώς αποφάσισε ότι αυτός ο οποίος εκκλησιαζόταν, αυτός ο οποίος νίστευε, αυτός ο οποίος προσευχόταν, αυτός ο οποίος έκανε λιμοσύνες και ήταν ο Φαρισαίος, τελικά τον καταδίκασε. Θεωρούσε απαράδεκτη την καταδίκη του μέσα στο μυαλό του. Δεν μπορούσε να τη δεχτεί, όπως δεν μπορεί και κανένας από εμάς να δεχτεί. Άμα σε πω παλιά άνθρωπο, δεν νομίζω ότι θα το δεχτείς εύκολα. Άμα σε πω παλιά άνθρωπο, αυτομάτως θα πεις εγώ, θα κινηθεί αμέσως το εγώ σου να υπερασπίσει τον εαυτό σου, ότι δεν είναι παλιά άνθρωπος. Αμέσως θα κινηθεί. Ενώ ο τελώνης ομολογεί, είμαι παλιά άνθρωπος. Αυτή είναι η ταπείνωση. Είμαι παλιά άνθρωπος, ναι, είναι. Αυτό που λέει ο Φαρισαίος δεν λέει ψέματα. Είμαι παλιά άνθρωπος. Εμείς το κάνουμε? Δεν το κάνουμε. Διότι υπερασπίζεται τον εαυτό μας, το εγώ μας. Ενώ ο τελώνης το παραδέχτηκε ότι είναι παλιά άνθρωπος και γι' αυτό ζητούσε το έλεος του Θεού. Ζητούσε το έλεος του Θεού με τα δακρύα. Τελικά είμαι αυτό που λένε. Και σας το έχω ξαναπεί εδώ. Αυτά που λένε οι άλλοι για εμάς, η πεθερά σου, η νύφη σου, το παιδί σου καμιά φορά, ο γείτονας, αυτά που λέει για σένα και για μένα, πρέπει να τα εξετάσουμε μήπως είναι αλήθεια. Αλλά το εγώ μας δεν θα αφήσει ανυπεράσπιστο τον εαυτό μας. Θα παραδεχτείς ότι αυτό που λέει η νύφη σου είναι αληθινό? Αυτό που λέει ο γείτονας και σε κατηγορεί ότι είναι αληθινό? Ότι είσαι παλιάνθρωπος? Θα το παραδεχτείς? Ο τελώνης το παραδέχτηκε. Ο τελώνης το παραδέχτηκε. Εμείς δεν το παραδεχόμεθα εύκολα. Γιατί έχουμε υψηγορία. Έχουμε αυτό που είχε ο Φαρισαίος. Θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε σωστοί. Οι άλλοι είναι λάθος. Εμείς είμαστε πάντοτε σωστοί. Και λέμε, αν καμιά φορά κάνω λάθος, μπορεί από κατά λάθος να κάνω λάθος. Πάλι εκείνο, από κατά λάθος μπορεί να κάνω λάθος. Πάλι αυτή που λέω η λέξη από κατά λάθος, μου ξέφυγε, δεν το πρόσεξα. Πάλι είναι δικαιολογία για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, το εγώ μου. Βλέπετε λοιπόν πόσο βάθος εγωισμού μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και γινόμαστε ίδιοι με τον Φαρισαίο. Ίδιοι με τον Φαρισαίο. Αυτοδικαιωνόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε παλιά άνθρωποι. Οι άλλοι είναι. Ή επασπιπτός αν έχω και κάποια ελάττωμα, όλοι έχουν. Το λέω πάλι. Άμα μας πούν για κάποιο ελάττωμα μας, τι θα πούμε? Πάλι το εγώ θα κινηθεί τόσο γρήγορα για να σε υπερασπίσει το εγώ σου. Και θα πει ναι, δεν είμαι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι, ρε παιδιά, έχουμε λάθη. Όλοι έχουμε ελαττώματα.
Γιατί το λες όλοι έχουμε ελαττώματα? Διότι το εγώ σου κινείται τόσο γρήγορα που υπερασπίζεται τον εαυτό σου, το οποίο είναι τρομερό αμάρτημα. Είναι το αμάρτημα του εγωισμού, που δεν παραδέχομαι ότι είμαι παλιάνθρωπος. Δεν θέλω να το παραδεχτώ. Και γι' αυτό δεν έχω δάκρυα μετανοίας. Ενώ ο Τελώνης που το παραδέχτηκε και ήρθε σε συνέστηση, έτρεχαν δάκρυα μετανοίας από τα μάτια του. Εμείς δεν το έχουμε. Γιατί αυτοδικαιωνόμαστε. Και προχωράει ο Φαρισαίος. Ότι σε ευχαριστώ Κύριε, διότι εγώ δεν είμαι σαν και αυτόν τον Τελώνη. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν και αυτόν τον Τελώνη. Αυτό πώς λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα? Κρίση και κατάκριση. Κρίση και κατάκριση. Πόσες φορές το λέμε και εμείς αυτό? Ευτυχώς, ρε παιδάκι μου, ευτυχώς. Τουλάχιστον δεν κατήντησα και έτσι. Δεν είμαι και έτσι. Δεν λέω ότι είμαι και Αγία, αλλά δεν είμαι και έτσι. Δεν λέω ότι είμαι Άγιος, αλλά δεν είμαι και έτσι. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι και σε αυτό το χάλι. Πάλι κινείται το εγώ προς υπεράσπιση του εαυτού. Αλλά αυτό είναι κρίση και κατάκριση. Και θέτω ένα ερώτημα. Εάν ο Τελώνης, η δουλειά του ήταν Τελώνης, ήταν παιδί του Φαρισαίου, γιος του. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ήταν γιος του. Θα έλεγε ποτέ δημόσια «Σε ευχαριστώ Θεέ που δεν είμαι σαν και αυτόν»? Θα ξεφτέλιζε ποτέ το παιδί του έτσι? Απαντήστε μου. Όχι. Ποτέ δεν το ξεφτέλιζε. Ποτέ δεν θα τον έκρινε δημόσια. Μες στο σπίτι μπορεί να τα λέγανε. Σαν πατέρας με γιος. Δημόσια όμως να πει «Δεν είμαι σαν και αυτόν τον παλιάνθρωπο»? Δεν το έκανε ποτέ ένας πατέρας, ούτε μία μάνα. Γιατί, τι υπερισχύει στον πατέρα και στη μάνα για το παιδί της? Η αγάπη. Υπερισχύει η αγάπη. Άρα ο Φαρισαίος τι δεν είχε μέσα του? Αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Τι είναι η αγάπη? Ο Θεός. Ο μη έχων αγάπη εν την καρδία του δεν έχει ούτε Θεό. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Άρα ήταν τυπολάτρης. Είχε έλλειψη αγάπης. Διότι αν ήταν γιος του, ποτέ δεν θα το έλεγε. Άρα εμείς όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε έναν άλλο, κρίνουμε το γείτονα, την ύφη, την πεθερά, το γείτονα, στη δουλειά μας που δουλεύουμε τη συνάδελφο, τον συνάδελφο, που τους κρίνουμε και τους κατακρίνουμε. Αν ήταν το παιδί σου, θα το έλεγες ποτέ αυτά που λες? Θα τα έλεγες αν ήταν το παιδί σου και έκανε ανοησίες? Δεν θα τα έλεγες? Και αν του το έλεγες, θα το έλεγες σπίτι, όχι στο γραφείο. Δεν θα το εξέθετε στο παιδί με τίποτα. Θα το κάλυπτες το παιδί σου. Γιατί θα το κάλυπτες? Θα το κάλυπτες διότι το αγαπάς. Άρα η αγάπη τι κάνει? Πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, τα πάντα σκεπάζει.
Η αγάπη τα κουκλώνει όλα. Άρα ο Φαρισαίος κρίνεται και καταδικάζεται, όχι γιατί έκανε προσευχές και το είπε, όχι γιατί νίστευε και το είπε, όχι γιατί εκκλησιαζόταν και το είπε, δεν καταδικάστηκε από αυτό. Για έλλειψη αγάπης καταδικάστηκε. Για έλλειψη αγάπης. Άρα εκείνος που κρίνει και κατακρίνει δεν έχει αγάπη. Άρα τι θέλει να μας πει αυτό το Ευαγγέλιο? Ό,τι και να κάνετε, πηγαίνετε εκκλησία, εκκλησιάζεστε, προσεύχεστε, κάνετε ελεημοσύνες, ό,τι και να κάνετε, αν δεν έχεις αγάπη θα καταδικαστείς όπως καταδικάστηκε ο Φαρισαίος. Όπως καταδικάστηκε ο Φαρισαίος. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Και γι' αυτό η Εκκλησία τι είναι? Ο χώρος της αγάπης. Γίναμε μέλη της Εκκλησίας στο σώμα του Χριστού. Εν τούτο γνώσον διε εμή μαθητέ, εάν αγάπη έχωσε. Από τούτο θα καταλάβετε, λέει, ποιοι είναι δικοί μου μαθητέ. Πολλοί θα λένε ότι είμαστε θρησκευάμενοι. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Πολλοί θα λένε, εν τούτο γνώσονται οι εμοί μαθητέ, εάν αγάπην έχωση εν τις καρδίες αυτών. Ψάξτε να δείτε αν έχει αγάπη, γιατί αν έχει στην καρδιά του αγάπη, άρα έχει το Θεό μέσα, άρα έχει το Χριστό μέσα. Ο άνθρωπος λοιπόν που κρίνει και κατακρίνει, που τσομπολεύει, θάβει, έχει πάρει το φτιάρι και δουλεύει, αυτός ο άνθρωπος, όσο και να λέει ότι είναι της Εκκλησίας, ομοιάζει του Φαρισαίου και σωτηρία δεν βρίσκει. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και μαθητής του Ιησού, διότι οι εμοί μαθητέ εν τούτο γνώσονται, οι δικοί μου οι μαθητέ, από εκεί ξεχωρίζουν ότι έχουν αγάπη προς φίλους και εχθρούς τους. Και για τους φίλους και για τους εχθρούς έχουν αγάπη. Άρα λοιπόν ας δούμε τώρα τον εαυτό μας. Σε ποια κατηγορία ανήκουμε? Παλιά άνθρωποι δεν γονατίσανε στο Χριστό. Και προσέξτε, ο τελώνης μπήκε μες στο ναό. Σαν να μπαίναμε μες στο ναό και να βλέπαμε εκεί δύο κυρίες, άλλους τρεις εκεί κυρίους, και να κλαίγανε και να λένε, Θεέ μου συγχώραμε γιατί είμαι παλιά άνθρωπος, και να τα ακούγαμε εμείς, γιατί μες στο ναό γίνεται αυτό. Μες στο ναό γίνονται όλα αυτά, το ναό του Σολομώντα που είχε κόσμο μέσα. Εμείς να γονατίσουμε και να φωνάζουμε δυνατά ότι είμαστε παλιά άνθρωποι, Θεέ μου συγχώραμε? Το κάναμε ποτέ? Ή μήπως σκεφτόμαστε να το κάνουμε? Το μυαλό μας δεν περνάει. Άρα το τελώνει δεν μοιάζουμε, γιατί δεν λέμε ότι είμαστε παλιά άνθρωποι. Άρα μένει ο Φαρισαίος, ο οποίος θρήσκευε, δηλαδή πήγαινε στην εκκλησία, έκανε ελεημοσύνες, νίστευε, προσευχόταν, τα έκανε όλα τα καθήκοντά του, αλλά τελικά η κρίση και η κατάκριση που έκανε τα εξαφάνισε όλα αυτά. Όλα αυτά τα εξαφάνισε. Άρα το μυστικό που κρύβεται πίσω από αυτό το Ευαγγέλιο τι είναι? Ότι ο Φαρισαίος καταδικάστηκε εις αιώνια κόλαση δια έλλειψη αγάπης. Δια έλλειψη αγάπης καταδικάστηκε. Κρατήστε το λοιπόν. Αυτό είναι το μυστικό αυτού του Ευαγγελίου. Είναι το μυστικό μήνυμα. Και γι' αυτό το έχουν βάλει οι Άγιοι Πατέρες εκεί. Είναι μυστικό μήνυμα. Και θα σας πω γιατί είναι μυστικό μήνυμα. Γιατί δεν φαίνεται,
Στην πρώτη όψη βλέπεις τα δάκρυα του τελώνει, βλέπεις την υπερηφάνεια του Φαρισαίου, βλέπεις κάτι άλλο, αλλά αυτό δεν το βλέπεις. Αυτό δεν το βλέπεις, την έλλειψη αγάπης του Φαρισαίου. Και γι' αυτό τοποθετήθηκε εκεί αυτό το Ευαγγέλιο. Για να δούμε το δεύτερο, του Ασώτου. Ο Άσωτος, πάλι, είναι ένας πατέρας με δύο γιους. Ο ένας ο γιος έφυγε και έζησε ασώτος. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Τα έφαγε με πόρνες, στα μπουζούκια, στα γλέντια, όλη την περιουσία του πατέρα του. Προσέξτε πάλι εδώ. Ο πατέρας είναι γεμάτος από αγάπη. Εσείς έχετε έλλειψη αγάπης. Έλλειψη αγάπης έχετε. Δεν αγαπάτε τα παιδιά σας. Συγχωρέστε με που το λέω. Αλλά δεν τα αγαπάτε. Έχετε έλλειψη αγάπης. Ο πατέρας εδώ που είναι ο Θεός δείχνει ότι είναι γεμάτος από αγάπη. Θα μου πείτε, γέροντα, από πού το συμπεραίνεις ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας? Απλή ερώτηση θα κάνω. Πάει ο μικρός ο γιος, πατέρα του λέει, δώσ' μου την περιουσία που μου ανήκει. Και ο πατέρας είχε δύο σπίτια. Το ένα του το δίνει. Ήξερε ο πατέρας ότι το σπίτι αυτό που το είχε κτίσει με τον ιδρώτα του και είχε αποκτήσει αυτή την περιουσία, ήξερε ότι από τη στιγμή που ο γιος έφευγε, το σπίτι θα γινότανε καπνός. Καπνός θα γινόταν το σπίτι. Όπως και έγινε. Τα έφαγε, το πούλησε το σπίτι και όλα τα λεφτά τα έφαγε στις γυναίκες, στα ναρκωτικά, στα μπουζούκια, παντού. Τα έφαγε όλα τα λεπτά. Ο πατέρας το έδωσε το σπίτι όμως, αν και ήξερε που θα πάει το σπίτι. Το γνώρισε. Εάν εσείς το παιδί σας που λέτε ότι τα αγαπάτε, σου πει δώσ' μου την περιουσία μου και μη σε νοιάζει μάνα και πατέρα τι θα την κάνω εγώ. Δεν σε πέφτει λόγος, ούτε και θα σου πω. Είμαστε δύο αδέλφια, δώσ' μου τη δική μου περιουσία και μη σε νοιάζει τι θα την κάνω. Και να ξέρεις ότι το παιδί σου θα πάει να τη φάει στα ναρκωτικά. Θα του τη γράψεις? Θα του τη γράψεις? Όχι. Άμα λες όχι, να πάνε να φτιάξει μόνος. Ναι, αλλά προσέξτε, ο πατέρας του Ευαγγελίου δεν το είπε. Ο πατέρας του Ευαγγελίου δεν είπε αυτό. Δεν είπε στο γιο του, στα τσακίδια να πας, δεν θα μου φάσει εμένα τον ιδρώτα μου. Του την έδωσε. Γιατί του την έδωσε? Γιατί το αγαπούσε το παιδί του. Το αγαπούσε, πλήρη αγάπη. Εγώ παιδί μου σ' αγαπάω, είτε είσαι καλό, είτε είσαι αλήτης. Και γι' αυτό πάρτε, σου ανήκει. Δεν σου ανήκει επειδή είσαι καλό παιδί. Η περιουσία σου ανήκει ό,τι κι αν έγινες. Όποιος κι αν είσαι, γιατί είσαι παιδί μου. Γι' αυτό με κληρονομείς. Δεν με κληρονομείς γιατί είσαι καλό παιδί μου. Το λέει και ο νόμος. Το παιδί κληρονομεί τον πατέρα και τη μάνα αν είναι καλό ή κακό. Κληρονομεί αρκεί να αποδειχτεί ότι είναι παιδί. Το ίδιο κάνει ο Θεός ο πατέρας. Και δεν είπε αυτό, να πάνε να τη φτιάξεις μόνος σου να φας την περιουσία μου στα ναρκωτικά και με τις γυναίκες. Άρα ο πατέρας γεμάτος από αγάπη. Γι' αυτό είπα, εσείς δεν αγαπάτε τα παιδιά.
Και λέω εσείς, γιατί εγώ δεν έχω. Ιδάλλως θα έλεγα εμείς. Το βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε εμείς έλλειψη αγάπης. Έχουμε έλλειψη αγάπης προς τα παιδιά μας. Θα τους δώσουμε ό,τι τους δώσουμε, αφού κάνουν και αυτό που θέλουμε εμείς. Αν δεν κάνουν και αυτό που θέλουμε εμείς, ή αν πάρουν καμιά νύφη που δεν τη θέλουμε, ή αν κάνει κάτι άλλο που δεν το θέλεις, συνήθως οι γονείς τα διώχνουν. Δεν τα ξεχνάνε, αλλά δεν τους γράφουν τίποτα. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης. Αλλά κινείται και εδώ το εγώ. Αυτό που είπε η κυρία. Θα φας την περιουσία που ο εαυτός μου χρόνια έφτιαξε. Κινείται το εγώ σου προς υπεράσπιση της περιουσίας σου. Δεν κινείται η αγάπη. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι, αδέλφια μου, έλλειψη αγάπης. Σε εμάς όμως, όχι στο Θεό Πατέρα. Ο Θεός Πατέρας ήταν πλήρης αγάπης και του δώσε. Τελικά έφτασε στην κατάσταση που ήρθε ο τελώνης. Έχουν κοινό αυτά τα Ευαγγέλια. Ελθόν εις εαυτόν, ποιος, ο άσωτος. Αφού τα έφαγε όλα, ήρθε στα συγκαλά του κάποια στιγμή. Αλλά τα είχε φάει πλέον. Τα είχε φάει. Ελθόν εις εαυτόν, είπε, πρέπει να γυρίσω και να ζητήσω συγγνώμη δυνατά στον πατέρα μου. Και γυρίζει πίσω από μακριά και φώναζε, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, δέξε με σπίτι ως ένα το μυστείο σου, δηλαδή σαν ένα σκλάβο, αλλά πάρε με πάλι στο σπίτι σου, πατέρα μου. Και δείτε πάλι ο πατέρας γεμάτος αγάπη. Με το που τον βλέπει, τρέχει. Τρέχει με το που τον βλέπει. Και ο γιος πήγε να πέσει στα γόνατα. Δεν τον άφησε όμως ο πατέρας. Τον βούτυξε αγκαλιά και δεν τον άφησε να πέσει στα γόνατα. Και αρχίνησε να τον ασπάζεται. Και είπε, του βάλε και το δαχτυλίδι πάλι της υιοθεσίας. Το δαχτυλίδι που δείχνει ότι είναι το παιδί του. Και μάλιστα ότι είναι όπως και πρώτα παιδί του, πρίγκιπας. Γι' αυτό λέμε πήρε το δαχτυλίδι και στην πολιτική. Δηλαδή που λέμε, του έδωσε το δαχτυλίδι. Την πρωθυπουργία δηλαδή, του αλουνού. Από εκεί το έχουν πάρει, από το Ευαγγέλιο είναι αυτό παρμένο. Του έδωσε λοιπόν το δαχτυλίδι ότι είναι ίδιος πάλι όπως ήταν και πριν. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και ούτε τον ρώτησε, παιδί μου, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ούτε τον άφησε και να γονατίσει. Γιατί είχε επιστρέψει η καρδιά του πίσω. Και γι' αυτό και εμείς πρέπει να ξέρετε ότι κανονικά στα σα εκ των σών δεν γονατίζουμε. Δεν γονατίζουμε. Γιατί γυρίζουμε μετανοημένοι και στο δισκοπότηρο ποιος είναι μέσα, ο Χριστός, ο Θεός μας. Εμείς είμαστε οι άσωτοι, οι οποίοι γυρίζουμε επιστροφή στο σπίτι και ανοίγουμε την επικοινωνία ξανά με τον Θεό. Όπως άνοιξε την κοινωνία. Μόλις πήγε να γονατίσει, τον σήκωσε πάνω. Και γι' αυτό αν δείτε τη φωτογραφία, την αγιογραφία, άμα δείτε του ασώτου, τον έχει σκυμμένο μεν, λίγο έχει κλείνει τη μέση του, πάει να γονατίσει, αλλά τον αρπάζει ο πατέρας και τον σηκώνει. Και αυτή είναι η στάση που πρέπει να είμαστε κι εμείς. Σκύβουμε, αλλά δεν γονατίζουμε. Και όχι γιατί είναι αναστάσιμη η μέρα η Κυριακή και λένε πολλοί ότι δεν γονατίζουμε επειδή είναι αναστάσιμη. Στα σά εκ των σών. Έχω το Χριστό μπροστά μου. Δεν είναι ψωμί και κρασί. Έχω πλέον το Χριστό μπροστά μου. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα.
Είναι ο ίδιος ο Χριστός, η Αγία Τριάδα εκείνη την ώρα. Εγώ είμαι ο άσωτος που επιστρέφω. Άρα δεν γονατίζω καμία ημέρα μπροστά στο δισκοπότηρο. Διότι έχω την επιστροφή του ασώτου που ανοίγει ξανά κοινωνία μετά του Θεού. Που ανοίγει κοινωνία ξανά μετά του Θεού. Και όχι γιατί είναι αναστάσιμη, γιατί τσακώνονται μερικοί. Θα γονατίσουμε γιατί είναι αναστάσιμη. Όχι μην γονάτσε τις άλλες μέρες, μην γονατίζεις. Δεν γονατίζουμε για αυτό το λόγο μπροστά στο Άγιο Δισκοπότηρο ποτέ. Γιατί δεν άφησε ο Χριστός να γονατίσει ο άσωτος. Τον σήκωσε. Απλώς έχει αυτή την κλίση της μετανοίας όμως. Της συντριβής. Λοιπόν, αυτό σαν παρένθεση. Έχει και έναν άλλο γιο όμως. Ο άλλος ο γιος ζήλεψε. Ο άλλος ο γιος, προσέξτε τώρα, γιατί είμαι εγώ και εσείς. Κάνουμε κηρύγματα πολλές φορές του ασώτου και αρχίζουμε εμείς οι παπάδες να κοπανάμε τον κόσμο. Που είστε άσωτοι, που είμαστε εκείνο, που είστε εκείνοι. Μα ο άσωτος είναι εκείνος που είναι έξω από την Εκκλησία. Άσωτος είναι εκείνος που έφυγε από το σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι του πατέρα μας η Εκκλησία. Εμείς δεν έχουμε φύγει, είμαστε μέσα στο σπίτι. Άρα δεν μπορώ να χαρακτηριστώ άσωτος. Άσωτος δεν είμαι, αμαρτωλός είμαι. Ασεβής δεν είμαι, αμαρτωλός είμαι. Αλλά δεν είμαι άσωτος. Άρα τα περί ασώτου πρέπει να τα λέμε σε αυτούς που είναι απ' έξω. Σε αυτούς που δεν πατάνε το πόδι τους και φύγανε από το σπίτι του Θεού. Αυτοί είναι οι άσωτοι. Εμείς είμαστε μέσα στο σπίτι, δεν φύγαμε. Εγώ τουλάχιστον από μικρό παιδί που γεννήθηκα δεν θυμάμαι να απομακρύνθηκα από την Εκκλησία. Ποτέ. Δεν έφυγε ούτε δευτερόλεπτα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι άσωτος. Εγώ είμαι λοιπόν ο άλλος αδελφός που έμεινε πάντοτε στο σπίτι. Έμεινε πάντοτε στο σπίτι. Αλλά όταν γύρισε ο άλλος ο αδελφός, τι είπε ο μεγάλος, εγώ δηλαδή, τι είπα. Θύχτηκα, διότι ο πατέρας τον έκανε ίσο πάλι με εμένα. Και κινδύνευε τώρα και το δεύτερο σπίτι που είχε μείνει. Το οποίο δεύτερο σπίτι, αφού είμαστε δύο αδέλφια, εκείνος πήρε την περιουσία του, είχε μείνει ένα σπίτι, αφού το ξαναέκανε ίσο με εμένα, άρα κινδύνευε να μου πάρει και την υπόλοιπη περιουσία να τη μοιραζόμαστε μετά το θάνατο του πατέρα. Πλέον το ένα σπίτι θα πέφτει στα δύο. Και αυτό δεν το άντεξε ο μεγάλος. Θα κληρονομήσει και αυτός τη βασιλεία σου. Αυτός θα πάρει πάλι το μερίδιο, αυτό που είναι δικό μου. Γιατί το σπίτι αυτό που είχαμε μείνει μέσα εγώ και ο πατέρας ήταν πλέον δικό μου. Ήμουν εγώ και ο πατέρας μου. Ναι, μένει στο όνομα του πατέρα, αλλά ήτανε μετά το θάνατο του πατέρα θα το έπαιρνα εγώ. Τώρα πρέπει να το μοιραστώ εκείνο. Δηλαδή πρέπει να μοιραστώ εγώ να μοιραστώ τη βασιλεία του Θεού με τον χασικλή, με τον αρκωμανή, με τον πόρνο, με τον ομοφιλόφιλο, με αυτόν που έφαγε όλη του τη ζωή μέσα στην αμαρτία, στα γλέντια, στους χορούς, που διασκέδαζε όλη του τη ζωή και μου θυμήθηκε στα γεράματα κάποια στιγμή και μόλις γέρασε μου μαζεύτηκε στο σπίτι του Θεού. Βέβαια, μήπως δεν το λένε, αφού γλέντισε καλά-καλά, τώρα στα γεράματα μου ήρθε και στην Εκκλησία. Στο σπίτι ξαναγύρισε. Και γυρίζει ο πατέρας και του λέει, παιδί μου,
Έδι δι χαρίνε. Έπρεπε να χαρείς που γύρισε ο αδελφός. Αλλά πού να χαρεί? Δεν χάρηκε εκείνος. Και αρχίνησε να εξηγεί και να δικαιολογεί το εγώ του γιατί δεν χάρηκε. Για μένα δεν έσφαξες ποτέ ένα μοσχάρι. Και για εκείνον έσφαξες το καλύτερο μοσχάρι, το μόσχο, το συντευτό. Για μένα δεν έκανες εκείνο, για εκείνον κάνεις αυτό. Τη στάση του, αυτή που τήρησε, προσέξτε τι λέω, προσπάθησε τώρα να την δικαιολογήσει το εγώ του, προστάτευε τον εαυτό του. Είπε αυτό που είπε, ότι πατέρα δεν έπρεπε να τον δεχτείς. Τώρα έπρεπε να εξηγήσει γιατί στέκεται, μπαστακώθηκε και δεν τον δέχεται τον αδελφό του. Και του λέει γιατί για μένα, και αρχίνησε να δικαιολογεί. Και να λέει για μένα δεν έκανες εκείνο, για μένα δεν έκανες εκείνο. Έπρεπε να κάνεις έτσι και εκείνο και το άλλο. Για να δικαιολογήσει τη δική του στάση, αυτά που είπε. Αυτό δεν το κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Ότι δικαιολογούμε, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μια στάση μας. Πάλι το εγώ εδώ. Και ο πατέρας ξαναεπανέρχεται. Παιδί μου, έδιδι χαρίνε. Έπρεπε να χαρείς που γύρισε. Και στο πάρει και το σπίτι τ' άλλο. Αδελφός σου είναι. Αλλά ο αδελφός ήθελε να είναι μόνος μες στο σπίτι. Τη βασιλεία του Θεού την ήθελε για το εγώ του. Γιατί το σπίτι είναι η βασιλεία του Θεού. Ο πατέρας είναι ο Θεός. Και το σπίτι είναι ο παράδεισος. Ήθελε λοιπόν τον παράδεισο για το εγώ του, γιατί εγώ ήμουν το καλό παιδί. Γιατί εγώ ήμουν το καλό παιδί. Και ο άλλος πρέπει να τιμωρηθεί για αυτά που έκανε. Εκεί να σαπίσει στη φυλακή. Πόσες φορές τα ακούω όταν γίνονται εγκλήματα. Ακούω μερικές μανάδες που λένε «Μου σκότωσε το παιδί». Να σαπίσει στη φυλακή ο άλλος. Το λέει ποιος? Εγώ που δεν σκότωσα, εγώ που δεν έκλεψα, εγώ που είμαι, που νίστευα, ο Φαρισαίος. Δείτε τι ομοιότητα έχει με το Φαρισαίο ο μεγάλος αδελφός. Και ο Φαρισαίος δεν δέχτηκε τον τελώνη. Εδώ τώρα ο πρώτος Υιός δεν δέχεται τον αδελφό του να σαπίσει εκεί με τα γουρούνια να ζεις. Δικιά του επιλογή ήτανε. Δεν μου τον βάλεις τώρα και αυτόν μες στον παράδεισο. Δεν δέχεται να μπει στον παράδεισο. Και αυτό το κάνουμε και εμείς, σας είπα. Όταν κάποιος άνθρωπος τον δούμε ότι κάποια στιγμή ήρθει στην εκκλησία και αλλάξει ζωή, κουνάμε το κεφάλι και λέμε στη διπλανή. Είδες, ήρθε και εκείνη τώρα. Γλέντισε τι έκανε, έβγαλε τα μάτια της και τώρα μαζεύτηκε στην εκκλησία. Ενώ θα έπρεπε να χαρείς και όχι να κατακρίνεις. Γιατί η κατάκριση τι είπαμε ότι είναι? Έλλειψη αγάπης. Και γι' αυτό τι λέει το Ευαγγέλιο? Ότι ο μικρός, ο άσωτος, μπήκε τελικά και πήρε το δαχτυλίδι της υιοθεσίας. Ο μεγαλύτερος τι έγινε? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Πού πήγε? Δεν λέει τίποτα το Ευαγγέλιο. Δεν λέει τίποτα τι έγινε. Πιθανόν είχε την τύχη του Φαρισαίου. Για έλλειψη αγάπης έχασε τον παράδεισο. Και ας ήταν και αυτός μέσα στην εκκλησία. Ας ήταν και αυτός μέσα στην εκκλησία, έχασε αδελφοί μου τον παράδεισο όπως τον έχασε ο Φαρισαίος. Που νίστευε, προσευχόταν, εκκλησιαζόταν, έκανε λεημοσύνες, τα έκανε τα πάντα. Αλλά έκρινε και κατέκρινε τον αδελφό του και κρίθηκε ότι τελικά δεν είχε αγάπη, άρα δεν είχε στο Θεό. Δεν είχε Θεό μέσα του. Ομοίως και ο μεγάλος εδώ αδελφός δεν δέχεται πίσω τον αδελφό του. Εκεί να σαπίσει με τα γουρούνια στη φυλακή. Έλλειψη αγάπης.
Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο δεν μας λέει εάν σώθηκε. Και το πιο πιθανό είναι ότι ο μεγάλος κολλάστηκε και ας ήταν μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ας προσέξουμε τις κινήσεις μας, γιατί μίζον, βλέπετε, ο μεγάλος που ήταν, ούτε σκότωσε, ούτε έκλεψε, ούτε πόρνευσε, ούτε μύχευσε, ούτε έκανε. Ο άλλος τα έκανε. Ναρκωτικά, γυναίκες, γλέντια, και πήγε και στον Παράδεισο. Ο μεγάλος στάθηκε παρθένος, αγνός, τίμιος, αλλά βρέθηκε χωρίς αγάπη. Βρέθηκε, είχε όλα τα εξωτερικά καλά χαρακτηριστικά του χριστιανού. Τα εξωτερικά όμως. Αλλά βρέθηκε χωρίς αγάπη. Άρα χωρίς Θεό. Και γι' αυτό μάλλον καταδικάστηκε. Δεν αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι κέρδισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς που δεν είμαστε ηλιάσωτοι, για να προσέξουμε, γιατί μιλάμε στα κηρύγματα για τους ασώτους και κρίνουμε τους ασώτους. Και εκείνοι με να μνήστητοι μου Κύριε, σαν το ληστεί επάνω στο σταυρό, τελευταία στιγμή μπορεί να μπουν στον Παράδεισο. Και εμείς να τον χάσουμε, γιατί δεν προσέχουμε τη γλώσσα μας, τη σκέψη μας, την κρίση και την κατάκριση. Δεν τα προσέχουμε. Και θα κριθούμε για έλλειψη. Και τελειώνω με το τρίτο Ευαγγέλιο. Άρα το πρώτο Ευαγγέλιο, ο Φαρισαίος κρύβει ένα μυστικό από πίσω. Το Ευαγγέλιο έλλειψη αγάπης. Αυτό το Ευαγγέλιο που ακούσαμε την Κυριακή, τι κρύβει και αυτό? Έλλειψη αγάπης. Έλλειψη αγάπης. Γιατί ο πατέρας είναι μέσα στον Παράδεισο, δεν έχει πρόβλημα. Τα δύο παιδιά τι γίνονται, που είμαστε εμείς? Ο καλός και ο κακός. Και το τρίτο, αύριο. Τι παρουσιάζει το τρίτο Ευαγγέλιο αύριο? Παρουσιάζει το εξής. Χωρίζει ο Χριστός τα πρόβατα από τα ερήφη. Και λέει ο Χριστός, ας πάμε σε αυτούς που πάνε στην κόλαση. Τι τους λέει? Γιατί όλοι θα κριθούμε μια μέρα, έτσι δεν είναι? Στη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει κρίση μας. Θα κριθούμε η ψυχή μας μόλις πεθάνει και μετά. Θα κριθούμε. Περιμένετε να σας κρίνει ο Θεός? Μήπως μιχεύσατε? Μήπως σκοτώσατε? Μήπως βλαστημήσατε? Μήπως κάνατε το ένα, μήπως κάνατε το άλλο? Θα περάσονες από κρίση και πρέπει να προσέχω τα αμαρτήματά μου. Για πείτε μου, αυτοί που πήγανε στην κόλαση, για ποια αμαρτήματα κατηγορήθηκαν από τον Χριστό? Εγώ δεν ακούω. Τους λέει, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Φύγετε απ' εμού, λέει η κατηραμένη. Φύγετε. Υπάγεται εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Να πάτε εκεί, λέει, που είναι και ο διάολος. Και γι' αυτό δεν κάνει να λέμε εμείς, ας τον διάολο. Αυτό το έχει το δικαίωμα μόνο ο Χριστός. Εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε κανένα. Γιατί αν τους στείλεις, είναι κρίση και κατάκριση. Και εσύ δεν είσαι ούτε εγώ κριτής, ούτε εσύ είσαι ο κριτής. Κριτής είναι ο Χριστός. Εκείνος θα αποφασίσει ποιον θα στείλει εκεί που είναι ο διάολος και η κόλαση ετοιμασμένη γι' αυτό. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Δεν θα πάρουμε και τη θέση του Χριστού. Ακούω μερικούς που λένε και στέλνουν τον άλλον στον έξω από εδώ. Συνέχεια. Τεράστιο λάθος. Παίρνουν τη θέση του κριτή. Αυτούς που τους στέλνει λοιπόν ο Χριστός στην κόλαση, δεν τους λέει μιχεύσατε. Δεν τους λέει σκοτώσατε.
Δεν τους λέει κάνατε εκτρώσεις. Δεν τους λέει βλαστημήσατε το όνομά μου. Δεν τους λέει δεν νηστεύατε. Τίποτα από όλα αυτά δεν λέει. Εγώ περίμενα να τους πει δεν σας είδα στην εκκλησία. Δεν είδα να κάνετε ελεημοσύνη. Δεν είδα να κοινωνήσετε. Δεν είδα να έρθετε για εξομολόγηση. Αντίθετα σας είδα πορνεύατε, ξενυχτάγατε σαν τον άσωτο. Δεν είδα να κάνετε τέτοια πράγματα. Αυτό περίμενα να τους πει ο Χριστός. Και ο Χριστός τι λέει σε αυτό το Ευαγγέλιο που είναι της Δευτέρας παρουσίας, η κρίση. Τι τους λέει? Για προσέξτε. Πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Δίψασα και δεν με ποτίσατε. Γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε. Στη φυλακή ήμουν και δεν ήρθατε να με δείτε. Στο νοσοκομείο και δεν με επισκεφτήκατε. Αυτό τι δείχνει? Έλλειψη αγάπης. Καταδικάζονται και χωρίζονται τα ερήφια από τα πρόβατα για έλλειψη αγάπης. Όχι γιατί αμαρτήσανε, κάνανε αμαρτήματα, χάσαν την ψυχή τους σαν τον τελώνει και σαν τον μεγάλον αδελφό του ασώτου για έλλειψη αγάπης. Όλοι αυτοί λοιπόν πάνε, χάνονται. Το πρώτο που θα εξετάσει ο Θεός είναι η έλλειψη αγάπης, εμπράκτου αγάπης, εμπράκτου αγάπης. Αν δείχνουμε έμπρακτη την αγάπη μας, και η έμπρακτη φαίνεται, δεν κρίνω ποτέ μου, δεν προσβάλλω ποτέ μου, δεν θίγω τον άλλον, δεν μιλώ εναντίον του. Γιατί για το παιδί μου θα το έκανα. Συμπεριφέρομαι πάντοτε με ευγένεια. Συμπεριφέρομαι με αγάπη, αφού αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Οι εμείς μαθητέ γνώσονται εάν αγάπη έχωση. Από εκεί θα τους ξεχωρίσεις, εάν έχουν αγάπη. Και αυτοί βρέθηκαν όλοι τους και οι τρεις. Ο Φαρισαίος, ο μεγάλος αδελφός του ασώτου και όλοι αυτοί που αύριο θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο που δεν πήγαν και δεν ενδιαφέρθηκαν για τον συνάνθρωπό τους. Έλειψε αγάπη. Και δεν εξέτασε ο Θεός καθόλου τα αμαρτήματα. Που εμείς περιμένουμε όλοι ότι ο Θεός τη Δευτέρα Παρουσία θα κρίνει τα αμαρτήματά μας. Το πρώτο που κάνει πριν μπει στα αμαρτήματα, πριν μπει στα αμαρτήματα, κοιτάει να δει εάν είχες αγάπη. Γιατί όποιος έχει αγάπη, έχει το Θεό μέσα του. Και τι λέει ο Ιωάννης? Ο έχων αγάπη εν την καρδία αυτού θέλει καλύψει εν εκείνη τη ημέρα πλήθος αμαρτιών του. Η αγάπη του Θεού Πατέρα σε αυτόν που έχει αγάπη και συμπεριφέρεται έτσι όπως σας είπα, θα του καλύψει ο ίδιος ο Θεός όλα του τα αμαρτήματα. Πλήθος λέει αμαρτημάτων. Πλήθος αμαρτημάτων θα του καλύψει ο Θεός. Και αυτός είναι λέει ο μαθητής μου. Και αυτός είναι ο μαθητής μου. Είδατε λοιπόν ότι εμείς πόση επιπόλαια κρίνουμε και όταν κάποιος πεθαίνει λέμε εξομολογήθηκε, κοινώνησε. Και λέμε πω πω αν δεν εξομολογήθηκε και δεν κοινώνησε, πω πω θα χάσε την ψυχή του. Μα ο Φαρισαίος κοινωνούσε. Ήταν μέσα στην εκκλησία. Εξομολογιόταν. Αλλά έχασε την ψυχή του. Έχασε την ψυχή του. Τελείωσε. Ο μεγάλος αδελφός δεν έφυγε από την εκκλησία ούτε μια μέρα. Ήταν συνέχεια στο σπίτι του πατέρα του. Εξομολογήτο, κοινωνούσε, προσευχόταν, ούτε μια μέρα δεν έφυγε. Αλλά έχασε και αυτό την ψυχή του. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα εξετάσει ο Θεός, αγάπη είχες μες στην ψυχή σου?
και θα το εξετάσει τη συμπεριφορά μας. Να γιατί στο προηγούμενο κήρυγμα σας είπα τι είναι η Εκκλησία. Είναι αυτή που μας μεταμορφώνει. Μας παίρνει κοράκι, γεράκι, με κακίες που έχουμε μέσα μας, με πάθη, και μας καθαρίζει. Μας καθαρίζει. Και σαν τον γλύπτη τον καλό, παίρνει την πέτρα. Έχετε δει τον γλύπτη έτσι, όταν κάνει ένα άγαλμα. Παίρνει ένα θεόρατο μάρμαρο, το πλένει πρώτα, και αφού το πλύνει το μάρμαρο, αρχίζει μετά με το καλέμι και το σφυράκι και το χτυπάει, και το μάρμαρο γίνεται ολόκληρο άγαλμα ωραίο. Αυτή η πέτρα είμαστε εμείς. Και γι' αυτό γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό βαφτιστήκαμε. Γιατί θέλουμε να γίνουμε ένα ωραίο άγαλμα. Πάλι μέσα στον παράδεισο, θα στολίσουμε τον παράδεισο. Θα στολίσουμε με ένα μυρίπνο άνθος να γίνουμε κι εμείς του παραδείσου. Και γι' αυτό είπα ότι στην Εκκλησία έρχονται και πρέπει να έρχονται μόνον αυτοί που ενδιαφέρονται να μεταμορφωθούν. Αυτοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αγιότητα. Αν δεν σε ενδιαφέρει, μην έρθεις. Κάτσε βράχος όπως είσαι. Είναι δικαίωμά σου. Δεν θα σε βάλω εγώ με το ζόρι. Αλλά εγώ έγινα μέλος της Εκκλησίας του Χριστού γιατί θέλω να γίνω Άγιος. Γι' αυτό έγινα και μοναχός. Γιατί έγινα μοναχός από τα 23-24 μου χρόνια. Δεν μπορούσα και εγώ να κάνω τη ζωή μου. Έγινα γιατί από μικρός και πάω σπάει στο μοναστήρι όποιος θέλει να αποκτήσει γρήγορα αγιότητα. Όποιος θέλει να αποκτήσει γρήγορα την αγιότητα και να κερδίσει πιο γρήγορα τη Βασιλεία των Ουρανών, πάει στο μοναστήρι. Γιατί μέσα εκεί πάει ο γλύπτης και συνέχεια με το καλέμι και το σφυράκι τον σφυριλατεί και τον φτιάχνει άγαλμα. Του αλλάζει το χαρακτήρα. Και από άγριος, από παλιά άνθρωπος που γίνεται, γίνεται νέος άνθρωπος. Και εκεί που δεν ήξερε τι σημαίνει αγάπη και κοίταγε μόνο το εγώ του. Και γι' αυτό αυτός που είναι εγωιστής, προσέξτε, δεν μπορεί να αγαπήσει. Άμα δείτε εγωιστή άνθρωπο, δείτε το, προσέξτε το, δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν αγαπάει, αγαπάει μόνο ό,τι θέλει εκείνος. Και πάλι περιορισμένα. Και πάλι περιορισμένα. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Θέλει όλοι οι άλλοι να τον αγαπάνε, όλοι οι άλλοι να τον προσέχουν, όλοι οι άλλοι να ενδιαφέρονται γι' αυτό, και γι' αυτό όλο γκρινιάζει. Δεν με προσέχετε, δεν ακούτε, δεν εγώ σας συμβουλεύω και εγώ σας είπα εκείνο, εσείς αδιαφορείτε για μένα. Όλο με στη μουρμούρα είναι ο εγωιστής. Γκρίνια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί το εγώ του δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται το εγώ του. Βλέπετε λοιπόν, αυτό κάνει ο χώρος της Εκκλησίας. Και αυτό κάνει και το μοναστήρι. Είναι και οι δύο, και ο ναός εδώ, η Εκκλησία μας, η ενορία, είναι ο χώρος που πρέπει να ερχόμαστε. Γιατί ποθούμε να αλλάξουμε, να μεταμορφωθούμε. Και να μην μοιάζουμε πια στον Φαρισαίο, που μόνο λόγια ήταν. Αλλά να έχουμε τα δάκρυα και τη συγγνώμη και να ομολογήσω και την ταπείνωση του τελώνη. Να μην είμαι σαν τον μεγάλο αδελφό που πάλι δεν είχε αγάπη, αλλά να μοιάσω σαν τον άσωτο που έστω και αναμάρτησα, πατέρα μου, σ' αγαπάω και θέλω να είμαι κοντά σου και γυρίζω σπίτι. Έστω και αμαρτωλός γυρίζω στο σπίτι μου. Δέξε με, μετανοούντα. Και το τρίτο Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, πάλι έλλειψη αγάπης. Έχασαν όλη αυτή την ψυχή τους, διότι δεν έδειξαν αγάπη. Να το κοινό μυστικό που ενώνει αυτά τα τρία Ευαγγέλια. Τώρα τι λέτε, οι Άγιοι τα έβαλαν τυχαία, του τελώνου, του ασώτου και της κρίσεως. Σου δείχνει ο Θεός ότι αν δεν έχεις αγάπη, στο δείχνει αύριο. Θα χάσεις τελικά την ψυχή σου. Ας κάνεις και θαύματα. Αν δεν έχεις
αγάπη, θα χάσεις την ψυχή σου. Και η αγάπη φαίνεται έμπρακτα, επαναλαμβάνω. Και ό,τι δεν θα έκανες για το παιδί σου, μη το κάνεις ποτέ. Για το συνάδελφό σου, για το γειτονά σου, για την ύφη, για τα εγγόνια, για το διπλανό σου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έχει να μας διδάξει. Και πρέπει να αγωνιστούμε να την πετύχουμε αυτή την αλλαγή μέσα μας. Διαφορετικά, άμα πούμε, μου λέτε στο τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία ομιλία που κάνατε, γέροντα. Εγώ δεν θέλω να με ευχαριστείτε. Θέλω να προσεύχεστε για μένα και για τα παιδιά τα δικά μου. Γιατί σας είπα ότι πήγαμε στο μοναστήρι για να κερδίσουμε πιο γρήγορα τη Βασιλεία των Ουρανών. Να φτάσουμε πιο γρήγορα στην Αγιότητα. Γι' αυτό είμαστε εκεί. Γι' αυτό καθόμαστε με στη Μονή. Γιατί έξω ο κόσμος έχει μύριους πειρασμούς. Και εμείς ποθούμε αυτό. Ομοίως αυτός που γίνεται ιερέας εδώ στην πόλη, τι ποθεί? Αν ποθεί τα χρήματα και αν πάει για επάγγελμα, έκανε λάθος. Πρέπει να ποθεί και ποθεί τι? Την αγιότητα. Ποθεί την αγιότητα. Να είναι κοντά στον Χριστό. Να μπαίνει μες στα Άγια των Αγίων. Να δέχεται μέσα του τον Χριστό όταν κοινωνεί και εκείνος. Να γίνεται ένα με τον Πατέρα του. Αυτό ποθεί και γι' αυτό φοράει το ράσο. Και αφήνει οποιαδήποτε άλλη εργασία και φοράει το ράσο. Γιατί θέλει και αυτός να φτάσει γρήγορα στην αγιότητα. Αυτό ποθούμε και εμείς. Και γι' αυτό κοινωνάμε οι πιστοί. Και όσο πιο πολλές φορές κοινωνάμε και όσο αγωνιζόμαστε να αλλάξει αυτός ο χαρακτήρας μας, για να γίνουμε πραγματικά μαθητέ εκείνου γεμάτο από αγάπη. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα των τριών αυτών Ευαγγελίων. Για να ξεκινήσει μετά η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και ξεκινάει μετά την Καθαρά Δευτέρα. Το λέει η λέξη μετά. Τα πάντα εκαθαρίστησαν. Τα δάκρυα του τελώνει. Όπως τι σας είπα, ο γλύπτης πλένει πρώτα το βράχο. Τον πλένει. Γιατί ο βράχος βγαίνει μέσα από τα βουνά, από τα χώματα. Ρίχνει επάνω με το πιεστικό νερό να καθαρίσει ο βράχος. Το ίδιο και εμάς τα δάκρυα είναι αυτά που πλένουν το βράχο, το σκληρό της ψυχής μας. Αυτό λοιπόν, αδέλφια μου, τα τρία Ευαγγέλια, με αυτό το μήνυμα να φύγουμε. Εάν τελικά είμαστε όλοι εμείς βαπτισμένοι, θέλουμε να είμαστε μαθητέ του Ιησού, ναι ή όχι? Ερχόμαστε κοντά γιατί ποθούμε την αγιότητα. Και την αγιότητα την έχει μόνο ο Χριστός. Αυτό θέλω. Να γίνω Άγιος. Να αλλάξω. Από παλιά άνθρωπος που είμαι, να αλλάξω. Να γίνω Άγιος άνθρωπος. Ποιος θα με βοηθήσει? Μόνο η Εκκλησία του Χριστού μπορεί να το πετύχει. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορεί πουθενά άλλο να μου το δώσει κανένας άλλος αυτό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μου το δώσει. Γι' αυτό πάω κοντά του. Γι' αυτό έρχομαι στο ναό όσο πιο συχνά μπορώ. Ακούς και χτυπάει καμπάνα. Και σε καλεί. Τι είναι η καμπάνα? Στο σπίτι σου έχεις κουδούνι έξω από την πόρτα σου? Είναι το κουδούνι που σου χτυπάει ο Χριστός της καρδιάς σου. Είναι το κουδούνι της καρδιάς σου η καμπάνα. Πώς χτυπάει το κουδούνι και χτυπάει γλυνγ, 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 γλυνγ. Για να ανοίξεις. Αυτό σε καλεί να έρθεις να ανοίξεις την καρδιά σου και να γίνεις ένα μαζί του. Για να σε μεταμορφώσει, να σε αλλάξει. Αν λοιπόν δεν αλλάξεις και μείνεις και κρίνεις και κατακρίνεις, τσάμπα οι νηστείες, Φαρισαίο μου, Φαρισαίε μου, τσάμπα πήγαν οι νηστείες σου, τσάμπα πήγαν οι ελεημοσύνες σου, τσάμπα μεγάλε αδελφέ, ήσουν κοντά στον πατέρα σου, τελικά έχασες την ψυχή σου. Αυτά είχα για σήμερα να σας πω, μέσα από την καρδούλα μου, και γι' αυτό ας φροντίσουμε όσο ζούμε και μας δίνει ο Θεός καιρό μετανοίας,
Γιατί όσο ζούμε μας δίνει καιρό μετανοίας. Αυτά τα χρόνια τα πολλά που λέμε, χρόνια πολλά, είναι καιρός μετανοίας. Και να τον ευχαριστούμε που μας δίνει αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε να μην μας τα έχει δώσει. Μας τα έδωσε. Να τον δοξάσουμε και να τον ευχαριστούμε. Και να τα εκμεταλλευτούμε, να μεταμορφωθούμε, να πάμε πάνω στη Βασιλεία του Θεού ως ένα ωραίο άγαλμα που το έφτιαξε ο Χριστός μας μαζί με τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου. Να είμαστε και εμείς ένα μυρίπνο άνθος μέσα στον Παράδεισο του Χριστού μας. Αμήν. Να ψάλουμε όλοι μαζί το Σε ενούμε. Σε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.